Θέλεις να σου φέρει το 2024? Θέλω να μου φέρει άλλο ένα 2023. Και θα σε ρωτούσα κιόλας αν σου άφησε πικρία το 2023 στην προσωπική σου ζωή, λόγω του χωρισμού. Πολύ μικρές, και από εκεί και πέρα προχωράμε μπροστά, χαμογελάμε και συνεχίζουμε. Να ήταν αυτά τα προβλήματά μας. Δεν έχεις επηρεαστεί όμως από αυτό, να το θυμάσαι έτσι λίγο. Δεν επηρεάζομαι πολύ εύκολα. Πώς το καταφέρνεις? Γυναίκα είσαι, καταλαβαίνεις. Άρα τώρα είναι όλα καλά και το 2024 σας βρήκε αγκαλιά με το σύζυγο. Το 2024 εύχομαι να με βρει χαρούμενη, να έχω την υγεία μου και να συνεχίσω να χαμογελάω όπως χαμογελούσα το 2023. Πώς περάσατε τις γιορτές? Πάρα πολύ ωραία. Άρρωστη ήμουνα από τα Χριστούγεννα μέχρι και την Πρωτοχρονιά. Δεν κάνατε κάποιο ταξίδι δηλαδή? Δεν έκανα τίποτα, δεν έφαγα τίποτα. Έχασα 4 κιλά γιατί είχα γαστρεντερίτιδα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Όχι, πλάκα κάνω, προς Θεού. Ναι, δεν ήταν όπως περίμενα, αλλά οκ, okay, όλα καλά. Να πάμε και στα τηλεοπτικά. Τι νέα έχουμε σε σχέση με την εκπομπή? Βλέπουμε ότι ακούσαμε βασικά ότι έκανε δοκιμαστικό και η Έλληνα Παπίλα. Ότι θα είναι και η Έλληνα Χριστοπούλου. Πάρα πολύ ωραία. Όποια κυρία από αυτές που ανέφερες κι αν είναι, εγώ θα είμαι τρισευτυχισμένη. Εάν και εφόσον φυσικά με θέλει το κανάλι και εμένα, περιμένουμε και εγώ και οι κυρίες, νομίζω και ελπίζω, να ανακοινώσει το κανάλι το τι ακριβώς θα γίνει και αν θα γίνει. Ακούστηκε ότι η Φελίσια ήταν να κάνει δοκιμαστικό για την εκπομπή της Μπέτης Μαγκύρα, αλλά λόγω κορονοϊού δεν έγινε. Η Μπέτη θα είναι πάρα πολύ τυχερή αν έχει δίπλα της τη Φελίσια.